Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυργιώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυργιώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Αντίληψη στο χώρο γυμναστικής. Γυμναστήριο Body House. Ένας ξεχωριστός, άνετος χώρος, άρτια εξοπλισμένους με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πιλάτες. Aerobic step, power yoga, ζήσε την εμπειρία με ολοκληρωμένα personal προγράμματα. Body House, απλά, διασκεδαστικά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά, με power plate για ένα όμορφο και υγιές σώμα. Body House, αφαιθείτε σε ένα μασάζ για χαλάρωση, ανανέωση, τόνωση. Ώρες λειτουργίας 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Πρώτο χιλιόμετρο πύργου κατακόλου. Τηλέφωνο 2621-0-22621. Body House. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Τώρα προσφορά στα γυναικεία προγράμματα μόνο με 30 ευρώ το μήνα. Λειτουργούν καθημερινά τμήματα kickboxing για παιδιά και ενήλικες από το διπλωματούχο δάσκαλο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, κάτοχο μαύρης ζώνης 2 Dan. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24-ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορροές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Έμπνευση. Πάθος. Δημιουργία. Φαντασία. Άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. You know God is in the rain. How else can you explain? Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26 21 0 81 245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Και φέτος στα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών Παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες Μαντέμι, Εμαγέ, Πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα Παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες Χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήνης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα Παράς. Κλιματιστικά Ινβέρτερ όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγρατήρες αθόρυβοι από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26 22 0 20 060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26 21 0 20 222 και 20 223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26 22 0 28 385. Και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη.
Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Καπαρόλ από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Panasonic Smart LED 50 inch με ενσωματωμένο Wi-Fi 100 Hz στη τιμή που θες. Μόνο 499 ευρώ. Ας μιλήσω ειλικρινά. Αυτό εδώ θες. Στεγνοτήριο Whirlpool 8 κιλών με πιστοποίηση EMPA για μάλινα ενεργειακής κλάσης Α+ στη τιμή που θες. Μόνο 589 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο με θέμα συζήτησης επί του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2015. Στην επιτροπή που μετείχαν εκπρόσωποι περίπου 30 φορέων του Δήμου, μίλησε ο Δήμαρχος Πύργου, ο οποίος αναφέρθηκε στα οικονομικά του Δήμου Πύργου, ενώ για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τόνισε ότι είναι ο φτωχότερος των τελευταίων 30 χρόνων. Επίσης, για το τεχνικό πρόγραμμα που ανέλυσε ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι θα γίνουν απαραίτητα νέα έργα και ορισμένα συνεχιζόμενα, αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, αναβάθμιση του πάρκου ΣΠΙΚ και την ολοκλήρωση των υπνοτηρίων του ΟΣΕ. Υπάρχει ο Δήμος του Λιγάδενα, υπάρχει ο Δήμος του Πόλεμα, υπάρχει ο Δήμος της Ολένης. Με αμνιογενή στοιχεία, τα οποία αν θες να τα συνθέσεις. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Να σκεφτείτε ότι χθες το βράδυ ζωρίστηκα, φανταστείτε, να παρακολουθήσω μια σύσκεψη στα παλιά γραφεία της ΤΕΔ, που τώρα είναι της ΠΕΔ, και μια καλή συγκυρία που θέλει να είμαι αντιπρόεδρος της ΠΕΔ. Σε λειτουργία βρίσκεται από χθες η πλήρης μηχανογραφική εφαρμογή της νέα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων μονοφυλών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Επισημαίνεται ότι υπάγονται στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Αυγούστου 2014, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση παραμονή σε αυτή αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Με ανακοίνωσή του, ο ΑΕ καλεί τους ασφαλισμένους να συμμετέχουν στη νέα ρύθμιση, η οποία είναι εξαιρετικά ευνοϊκή, με εξόφληση έως και 100 δόσεις, υψηλά ποσοστά εκπτώσεων στα τέλη καθυστέρησης, αυξημένες δυνατότητες επανένταξης και μειωμένο επιτόκιο στη διάρκεια της ρύθμισης, τονίζει ο οργανισμός. Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση και βασικό ζητούμενο ήταν η τουριστική προβολή της Ηλίας για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος του νομού μας, αφού κοινό μυστικό είναι σε όλους μας ότι η κύρια αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη του νομού είναι ο τουρισμός. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έθεσε ένα πρώτο προγραμματισμό των δράσεων και των στόχων για την αναθεώρηση και βελτίωση της τουριστικής προβολής. Για 19 ημέρες παραπάνω θα μείνει ανοιχτή η εφαρμογή του τάξης για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, εάν και δεν αποκλείεται να δοθεί και δεύτερη παράταση, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει τέτοια ροή που θα καθιστά αδύνατη την εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων εντός των προθεσμιών. Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2014, καθώς και η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ακινήτων των προηγούμενων ετών, οι οποίες εκπνέουν στις 30 Νοεμβρίου, παρατείνονται μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μόλις υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση με τις διορθώσεις των στοιχείων των ακινήτων, το σύστημα εκαθαρίζει αυτομάτως τον έμφυα και στην περίπτωση όμως που προκύπτει επιστροφή φόρου πάνω από 300 ευρώ στην οθόνη του χρήστη, εμφανίζεται μήνυμα που τον ενημερώνει ότι η εκαθάριση πρέπει να γίνει στη ΔΟΗ του, αφού προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά.
Στη θέση τους θα παραμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους έχουν επιβληθεί μικρές ποινές, γλιτώνοντας την αυτοδίκαιη αργία. Συγκεκριμένα, σε όσους έχει επιβληθεί από τη δικαιοσύνη ποινή φυλάκισης έως 2 ετών με αναστολή ή ποινή που έχει μετατραπεί σε χρηματικό πρόστιμο, δεν θα βγαίνουν εκτός υπηρεσίας. Η πρόβλεψη, η οποία στηρίζεται σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα εφαρμοστεί στη δημόσια διοίκηση, καθώς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την αποδέχτηκε. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί έφεση κατά της ποινικής απόφασης με ανασταλτικό χαρακτήρα, όπως και σε εκείνες που υπάρχει παραγραφή της ποινής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Panasonic Smart LED 50 inch με ενσωματωμένο Wi-Fi 100 Hz στη τιμή που θες. Μόνο 499 ευρώ. Ας μιλήσω ειλικρινά. Αυτό εδώ θες. Στεγνοτήριο Whirlpool 8 κιλών με πιστοποίηση EMPA για μάλινα ενεργειακής κλάσης Α+ στη τιμή που θες. Μόνο 589 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά, στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορωές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορωές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Και φέτος στα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών Παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες Μαντέμι, Εμαγέ, Πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα Παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες Χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήνης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα Παράς. Κλιματιστικά Inverter όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγρατήρες αθόρυβοι από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων, τηλέφωνο 26220-20060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-2222 και 20223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220-28385. Και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Κέντρο ίδρυυσης, θέρμανσης, κλιματισμού, υδροθερμοψυκτική. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης στο ελάχιστο με λέβητες ξύλου, πέλετ, πυρήνα, οικονομική θέρμανση υψηλής απόδοσης στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Υδροθερμοψυκτική. Ενεργειακά υπερσύγχρονα τζάκια Βολκάνο, αέρος και νερού σε μεγάλη ποικιλία, φθηνότερη καύσιμη ύλη και σε πολύ καλές τιμές. Ζεσταθείτε με τις ιταλικές σόμπες πέλετ, αέρος και νερού, ραβέλι, καθώς και σόμπες ξύλου. Ιδανική λύση εναλλακτικού τρόπου θέρμανσης που προσφέρουν απίστευτη οικονομία και εξαιρετική ποιότητα προσαρμοζόμενες σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Στο κατάστημά μας μπορείτε να προμηθευτείτε πελετάρες της ποιότητας και μπρικέτα από οξιά. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Danfoss Hobat διπλής και τριπλής ενέργειας. Υδροθερμοψυκτική Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος. Δωρεάν μεταφορά με δικό μας αυτοκίνητο. Κανάρι 7, Πύργος, έναντι πρώην Ελτά. Τηλέφωνο 26210-28449. Στόχος μας η εξυπηρέτηση του πελάτη.
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε το Συνδικάτο Οικοδόμων Νομού Ηλίας στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Πύργου. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν αρκετά και αφορούσαν κατά κύριο λόγο την κατάσταση που επικρατεί στον οικοδομικό κλάδο. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι αυτή τη στιγμή στα διάφορα έργα που γίνονται στο νομό, μόνο το 5% των ενεργών οικοδόμων απασχολούνται από τους 1.000 που είναι τώρα και τις 4.000 που ήταν πρώτης κρίσης. Επίσης, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο νόμο που ανεβάζει τα ένσημα από 4.500 σε 6.000 για σύνταξη και τέλος τόνισαν τη συμμετοχή στην απεργία της 27ης Νοεμβρίου και εξόρμηση ενημέρωση των πολιτών. Η ανεργία στο νομό μας ξεπερνάει το 93%. Οι οικοδόμοι, πολλοί οικοδόμοι αναζητούν δουλειά σε άλλους κλάδους, είναι γνωστό. Αρκετοί έχουν γίνει μετανάστες, άλλοι στη Ρουμανία, άλλοι στη Σαουδική Αραβία και αλλού, βεβαίως με χειρότερους όρους δουλειάς εκεί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αρκετοί μετανάστες οικοδόμοι που ήταν και στο νομό μας έχουν επιστρέψει στις χώρες τους, παραδείγματος χάρη Αλβανοί και άλλοι. Υπάρχει σήμερα η λίγη δουλειά που υπάρχει, είναι πολύ λίγα τα έργα που γίνονται. Δηλαδή, τώρα να σας πω, ξεκίνησε το έργο στο λιμάνι του Κατακόλου και αυτές τις μέρες θα κάνουμε και περιοδία. Να το ξέρετε και όποιος μπορεί να συμμετέχει, να μιλήσουμε εκεί με τους συνάδελφους. Γίνεται η επέκταση του ΛΥΠ, δηλαδή το σούπερ μάρκετ. Εδώ εκεί, μάλλον εδώ στον πύργο, δεν νομίζω ότι είχε καμία οικοδομή από ό,τι είδαμε να είναι φυτεμένη πουθενά. Στην Αμαλιάδα γίνεται το διοικητήριο, είναι ένα έργο εκεί και οι παλιές φυλακές μετατρέπονται σε μουσείο. Και μια οικοδομή πέφτουν τα πετά. Δεν κινείται τίποτα άλλο. Τώρα, μικρομερεμέτια κάπου υπάρχουν, αλλά αν υποθέσουμε ότι σήμερα τουλάχιστον σε Πύργο και Αμαλιάδα μπορείς να πεις ότι είναι τα δύο μεγάλα κέντρα του νομού μας, έχουν απομείνει περίπου 1.000 οικοδόμοι, ποιος να το δουλέψει. Εκείνο που έχει σημασία είναι η άσχημη κατάσταση με τα μεροκάματα πείνας, την κυριολεξία, των 30, 35 και 25 ευρώ, 27. Αλλά ακόμα χειρότερα, ο όποιος εργολάβος κατασκευαστής πάρει μεροκαματιάριδες οικοδόμους μας στο Ράτσα, κάνει και προσυμφωνία για το τι ένσημα πρέπει να πάρει. Αν τώρα στο έργο, ας πούμε, του διοικητηρίου, ο εργολάβος εκεί, έχει πάρει κάποιος ανθρώπους για δουλειά, υπάρχουν και οι συμφωνίες οι ατομικές, αλλά και εκείνες που τις υπογρώνουν να συμφωνήσουν, δούλεψε ένα μήνα να πάρει 10, 7, όχι παραπάνω από 12 ένσημα και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ασφαλίσει ούτε την οικογένειά του και τα παιδιά. Η απόκτηση κατοικίας τώρα από λαϊκά νοικοκυριά που υποφέρουν από την ανεργία και τη φτώχεια, τους φόρους, τα χαράτσα, τα χρέη και γενικά μια σειρά άλλους παράγοντες είναι απαγορευτική. Όσο απογοητευτική θα έλεγα ακόμη. Δεν μπορεί σήμερα ο εργάτης να αποκτήσει ένα σπίτι. Ιδιαίτερα ο οικοδόμος που έχουμε χτίσει όλο τον νομό, έχει χτίσει όλη την Ελλάδα, πολλοί συνάδελφοί μας δεν έχουν δικό του σπίτι. Ή μένουν στο ενίκιο, ή στον πατέρα τους, στη μάνα τους κτλ. Και κάποιοι σήμερα με αυτή την κατάσταση μπορεί να είναι ελάχιστοι στο νομό μας, αναζητούν κατοικία με διάφορους άλλους τρόπους. Δηλαδή ή να τους φιλοξενούν συγγενείς τους ή να μένουν σε ένα σπίτι 10, 2 και 3 οικογένειες. Αλλά θα το πω έτσι, υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα, μπορεί να είναι ελάχιστα, αλλά γενικότερα στα αστικά κέντρα της χώρας μας υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Στο σπίτι του χαμόγελου του παιδιού βρέθηκαν χθες το απόγευμα τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλίας, όπου μαζί με τον Ταμείο του Συλλόγου του χαμόγελου του παιδιού ανακοίνωσαν την οδοντιατρική υιοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, κάθε μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου αναλαμβάνει να γίνει οδοντιατρικός ανάδοχος σε κάθε παιδί που φιλοξενείται στο σπίτι του Συλλόγου στη Βροχίτσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλίας, με αφορμή τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στον τόπο μας, αποφάσισε μαζί με τα μέλη του να προσφέρει τις επιστημονικές του γνώσεις και υπηρεσίες, να βοηθήσει έπακτα τους συνανθρώπους μας αυτούς και ιδιαίτερα τις πλέον ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως είναι τα παιδιά. Στα πλαίσια αυτά,
Το ΔΣ είχε από τον περασμένο καλοκαίρι σειρά συναντήσεων με τους προσώπους του χαμόγελου του παιδιού στην Ηλία, κυρία Λαμπροπούλου Δήμητρα και κύριο Λαμπρόπλο Γιάννη, οι οποίοι δείχνουν έμπρακτα εδώ και χρόνια την ευαισθησία τους σε παιδιά που είχαν την ατυχία να μεγαλώνουν σε δυσμενείς συνθήκες. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών, είμαστε στην ευχάριστη θέση ως ΔΣ να ανακοινώσουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με το χαμόγελο του παιδιού, η οποία θα γίνει στην εξής βάση. Όλα τα μέλη του συλλόγου μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου για δωρεάν προσφορά οδοντιατρικών υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά που είναι κάτω από τη στέγη του χαμόγελου του παιδιού μέσω της οδοντιατρικής υιοθεσίας. Οδοντιατρική υιοθεσία είναι ένα όρο που υιοθετήσαμε. Σημαίνει ότι κάθε οδοντίατρος μέλος του συλλόγου μας αναλαμβάνει για ένα ή περισσότερα παιδιά την οδοντιατρική τους φροντίδα από τώρα και μέχρι την ενηλικίωσή τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αποκτάται μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του παιδιού ασθενούς και του οδοντίατρου, μια σχέση εμπιστοσύνης και οικειότητας, ώστε να αποβάλει το παιδί το άγχος της οδοντιατρικής καρέκλας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που εθελοντικά στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία του ΔΣ και εύχομαι και άλλοι φορείς, επιστημονικοί και μη, να πράξουν ανάλογα. Ο οδοντίατρος είναι αυτός ο οποίος σε κάποια παιδιά φαίνεται λίγο δύσκολος, ακούγεται κάπως περίεργα. Αυτή η συνεργασία που μας είπε ο κύριος Γαλανόπουλος μαζί με τα μέλη του συλλόγου, που θα έχει μια διάρκεια ώστε το κάθε παιδί να εξοικειωθεί με αυτόν τον άνθρωπο, με τον επιστήμονα τον δίατρο, πιστεύω ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει τα μέγιστα. Δεν θα έχουμε τα κλάματα που όλοι μας ξέρουμε ότι από μικρά παιδιά τον πόνο και δυστυχώς καμιά φορά βλέπαμε κάπως περίεργα την όλη αυτή διαδικασία. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έτσι λοιπόν στο σπίτι μας εδώ στην Βροχίτσα και στο σπίτι μας στην Κυλλίνη, όλα τα παιδιά που έχουν κάποια προβλήματα τα αναλαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πιστεύω ότι θα είναι προς όφελος των παιδιών. Ακόμα έχουμε και περιπτώσεις παιδιών που στηρίζει ο σύλλογός μας εκτός των σπιτιών, παιδιά τα οποία έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και θεωρούμε ότι και αυτά θα βοηθηθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα πω ακόμα ότι στο παρελθόν είχαμε επαφές με πολλούς από τους συναδέλφους των ανθρώπων εδώ και με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Παλιότερα είχαμε κάνει κάποιες εξορμήσεις σε σχολεία που κάποια από τους ανθρώπους που είναι σήμερα μέλη συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα στα σχολεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και όπως είπε και ο κύριος Γαλανόπουλος, είναι σημαδιακή και αυτή η μέρα, λόγω της γιορτής, λόγω της διαδικασίας, της ημέρας, της παγκόσμιας κακοποίησης των παιδιών. Την υποχρέωση και καθήκον αυτό που γίνεται, έτσι εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Ένας επιστημονικός σύλλογος δεν ασχολείται μόνο με τα επαγγελματικά, συνδικαλιστικά και επιστημονικά ζητήματα, έχει έναν κοινωνικό ρόλο και εμείς αναβαθμίζουμε την κοινωνική μας παρέμβαση με την υιοθεσία των παιδιών. Υπήρχε βέβαια αυτή η συνεργασία που είπε ο κύριος Γιάννης, αλλά τώρα εμείς πάμε πιο κάτω, πιο βαθιά και αποκτάει πλέον μόνιμα και σταθερά χαρακτηριστικά αυτή η συνεργασία. Είναι γνωστό σε όλους μας το τι έχει προσφέρει και τι προσφέρει ο Σύλλογος Χαμόγελου του Παιδιού και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Τοπικοί φορείς, τοπικοί σύλλογοι, ιατρικός σύλλογος, διάφοροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσφέρει, πιστεύω, τα μέγιστα μέχρι τώρα. Και μέσα σε όλους αυτούς, σήμερα ξεκινάμε να είμαστε κι εμείς αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε σαν οδοντιατρικός σύλλογος, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας αφελοκερδώς όταν τα παιδιά που μένουν εδώ και φιλοξενεί ο Σύλλογος Χαμόγελο του Παιδιού έχουν την ανάγκη μας. Από τη μεριά μου θέλω να πω ότι σήμερα, που είναι μια εποχή δύσκολη για όλους τους Έλληνες, αλλά και πάντοτε, ισχύει το εξής, ότι πρέπει οι μη κυβερνητικές εθελοντικές οργανώσεις να έχουν τη βοήθεια όλων και ιδιαίτερα των επιστημονικών φορέων. Αποτελεί κοινωνική ευθύνη όλων των επιστημονικών φορέων να δώσουν χείρα βοήθειας σε αυτές τις οργανώσεις που επιδηλούν ένα αξιολογότατο έργο. Από τη μεριά μου θέλω να πω ότι αισθάνομαι ευτυχισμένος και ευλογημένος που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να προσφέρω τη γνώση μου
και τη στήριξή μου την οργανωτική σε αυτή την υπέροχη προσπάθεια που ξεκινάει σήμερα και ελπίζω να έχει ένα αίσιο τέλος. Θα είναι μεγάλη χαρά να βοηθήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας τα παιδιά του Χαμόγελου που μας έχουν τόσο ανάγκη και όπως είπαμε και πριν υπήρχε αυτή η προσπάθεια, όλοι οι οδοντίατροι βοηθούσαμε όπως μπορούσαμε, τώρα γίνεται σε πιο επίσημο και πιο σωστό πλαίσιο. Είναι μεγάλη ανακούφιση για μας η σημερινή συνεργασία, καθώς τα παιδιά που στηρίζει ο Σύλλογος στην περιοχή είναι πάρα πολλά και οι ανάγκες τους είναι καθημερινές και μεγάλες. Είναι σημαντικό για μας λοιπόν το ότι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια σταθερή και μόνιμη συνεργασία σε μια βασική ανάγκη των παιδιών που είναι η οδοντιατρική φροντίδα. Σαφώς πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τόσο οδοντιάτρους που είναι δίπλα μας μέχρι και σήμερα τόσο καιρό, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μας ότι θα έχουμε από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο πλέον μια σταθερή και μόνιμη φροντίδα για τα παιδιά μας. Εκ μέρους όλων των εργαζομένων εδώ στο σπίτι της σημερινής σας φροντίδας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Μακάρι η πρωτοβουλία σας αυτή έτσι να παρακινήσει και άλλους ανθρώπους και άλλους φορείς. Να σας πω μάλιστα ότι η πρώτη επαφή παιδιών και οδοντιάτρων πραγματοποιήθηκε και όχι μόνο δεν είχαμε κλάματα, δεν είχαμε φωνές, δεν είχαμε έτσι περίεργες αντιδράσεις, αλλά ίσα ίσα που από εκεί και έπειτα ρωτάμε πότε θα ξαναπάμε στον οδοντίατρό μας. Παράταση μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου έδωσε η διοίκηση του ΟΓΑ για την πληρωμή των εισφορών των τριμηνιαίων δόσεων για τους ασφαλισμένους αγρότες του οργανισμού αλλά και τυχόν δόσεων από παλαιότερες ρυθμίσεις. Η απόφαση ελήφθη λόγω της καθυστέρησης της αποστολής των ειδοποιητηρίων προς τους ασφαλισμένους και από τους 625.621 αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, 183.153 έχουν καθυστερήσει να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως επίσης και άλλες 2.480 επιχειρήσεις. Στο Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών έχουν μεταφερθεί οφειλές που αντιστοιχούν σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Τα εγκαίνια των γραφείων του έκανε ο Πολιτιστικός Σύλλογος στα Μακρύσια στο κέντρο του οικισμού. Έτσι, τα μέλη του Συλλόγου βρήκαν μία στέγη για να μπορούν να στεγάζουν τις αστήρευτες ιδέες που έχουν για τα πολιτιστικά του χωριού. Το απόγευμα της Κυριακής ήταν μία νέα αρχή για τον Δραστήριο Σύλλογο που έχει σαν στόχο τον προγραμματισμό των νέων εκδηλώσεων για την προβολή του χωριού τους. Την τελετή των εγγενείων τίμησαν με την παρουσία τους όλοι οι κάτοικοι του χωριού, ενώ τα μέλη του ετοίμασαν έναν πλούσιο μπουφέ και δημιούργησαν μια σειρά από γλυκά του κουταλιού που θα προωθηθούν ώστε να ενισχυθούν οικονομικά για τις δραστηριότητές τους. Ο χώρος εντός των γραφείων του Συλλόγου αλλά και ο εξωτερικός χώρος είχε κατακλειστεί από φίλους και συγχωριανούς τους. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Panasonic Smart LED 50 inch με ενσωματωμένο Wi-Fi 100 Hz στη τιμή που θες. Μόνο 499 ευρώ. Ας μιλήσω ειλικρινά. Αυτό εδώ θες. Στεγνοτήριο Whirlpool 8 κιλών με πιστοποίηση EMPA για μάλινα ενεργειακής κλάσης Α+, στη τιμή που θες. Μόνο 589 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον νομό Ηλίας.
Και φέτος τα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών Παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες Μαντέμι, Εμαγέ, Πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα Παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες Χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήνης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα Παράς. Κλιματιστικά inverter όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγρατήρες αθόρυβοι από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26220-20060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-2222 και 20223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220-28385. Και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Έμπνευση, πάθος, δημιουργία, φαντασία, άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. You know God is in the rain. How else can you explain? Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26210-81245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-31-595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210-36172. Ποιότητα και αρμονία. Στη Βιοκαρπέτ θα βρείτε χαλιά χειροποίητα από 2.200 μόνο 368. Ολόμαλα από 800 160. Και Μοντέρνα από 360 μόνο 80. Με τέτοιες τιμές θα τα πάρετε όλα. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 26210-204-71.
με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φάξ 26 220 28 764.